Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Αν είσαι καινούριο, είμαι ο Νίκο. Αρχικά να ευχηθώ σε όλου ε, να έχετε μια πολύ καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι επιθυμείτε πραγματικά μέσα από την ψυχή μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα οδηγό αγορά ε, drone από την εταιρεία DJI. Ε, σίγουρα υπάρχουν ε, και κανένα δυο άλλε εταιρείε, αλλά εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τα drones τη ε, DJI. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή εταιρεία, βγάζει πολύ καλά drones και επίσης έχει και καλή υποστήριξη μετά την αγορά του drone. Πάμε να δούμε χωρίς καθυστέρηση τις επιλογές που έχουμε. Αρχικά, θα πρέπει να κάνουμε δύο ερωτήσεις στους εαυτούς μας πριν να αγοράσουμε το οποιοδήποτε drone. Η πρώτη ερώτηση είναι: "Τι budget διαθέτω για να αγοράσω κάποιο drone;" και η δεύτερη ερώτηση είναι: ποια η χρησιμότητά του;" για ποιο λόγο θέλω να το αγοράσω και για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσω το drone αυτό που θα αποκτήσω. Γενικά η αγορά ενός drone είναι δαπανηρή, κοστίζουν αρκετά χρήματα τα συγκεκριμένα drones της DJI, οπότε είναι πολύ σημαντικό να σκεφτώ τα χρήματα που έχω ή θέλω να διαθέσω ανάλογα τις ανάγκες μου. Αν λοιπόν κάποιος εισέρχεται τώρα στο χώρο των drones και ενδεχομένως το budget του είναι πιο περιορισμένο, αλλά και η χρήση που θέλει να το κάνει δεν είναι και τόσο επαγγελματική. Το χρειάζεται για να τραβάει κάποια πλάνα από τις προσωπικές του στιγμές, ενδεχομένως κάποια ταξίδια που κάνει και ίσως θέλει ένα ελαφρύ και εύκολο στην μετακίνηση drone. Είναι αυτή η κατηγορία των Mini. Πρόσφατα εμφανίστηκε και το Mini 3 Pro. Ε, το συγκεκριμένο είναι με βάρος κάτω των 250 γραμμαρίων. Ε, αυτό του επιτρέπει να πετάει σε περισσότερες περιοχές. Δεν υπόκειται σε τόσους πολλούς περιορισμούς σύμφωνα με τις νέες νομοθεσίες. Ε, είναι αρκετά μικρό, εύκολο στη μετακίνηση, έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Έχει μέγιστο χρόνο πτήσης 34 λεπτά. Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να πάει για εδώ στην Ευρώπη είναι στα 8 χιλιόμετρα. Έχει ένα θέμα με τον άνεμο. Δεν είναι τόσο, ε, πώς να το πω, δεν αντέχει τόσο πολύ δυνατούς ανέμους όσο τα επόμενα μοντέλα που θα αναφερθούν στην συνέχεια του βίντεο. Παρ' όλα αυτά στέκεται αρκετά καλά. Έχει ένα σένσορα 1 προς 1 τρίτο τη σύντσα, με διάφραγμα αρκετά ανοιχτό στο 1,7 αυτό του επιτρέπει να λαμβάνει αρκετό φως ο σένσορας του με συνέπεια να έχει καλή απόδοση σχετικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. μπορεί να τραβάει φωτογραφίες έως 48 mp να τραβάει βίντεο 4K στα 60 frames per second και να έχει και slow motion σε Full HD έως 120 καρέ το δευτερόλεπτο. Το πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά το Mini 3 Pro είναι ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται όλο το σενσορά του σε ό,τι αφορά το κάθετο κάδρο δηλαδή μπορεί να τραβάει σε 9 προς 16 ε, όπου θα μπορούμε να ανεβάσουμε αυτά τα βίντεο απευθείας ε, σε Instagram Reels ή στο TikTok χρησιμοποιώντας όλο το, το sensor καθώς ε, η κάμερα που έχει πάνω στο gimbal περιστρέφεται από οριζόντια σε κάθετα. Η τιμή του εδώ στην Ελλάδα έρχεται στα 849 ευρώ με το χειριστήριο RC-N1 και στα 1029 με το χειριστήριο RC που έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή DJI Fly και έχει την ε, όμορφη αυτή οθόνη επάνω ε, χωρίς ε, να χρειάζεται να τοποθετήσεις το κινητό σου για να βλέπεις και να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή αλλά και να βλέπεις ε, τα πλάνα σε live view που τραβάει το drone εκείνη τη στιγμή. Όσον αφορά το Mini 3, υπάρχει και ακόμα μια έκδοση, όχι η Pro, σκέτο Mini 3, που έχει λιγότερες βέβαια δυνατότητες από το Mini 3, εξακολουθεί να είναι ένα πολύ καλό drone, σημαντική έλλειψη των αισθητήρων αποφυγής εμποδίων. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση, αν ήμουν στην κατηγορία να το να πάρω κάποιο Mini, θα επέλεγα το Mini 3 Pro. Ε, η διαφορά είναι μικρή, βέβαια είναι στα 9.69 η έκδοση ε, Fly More Combo. Ε, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτές οι περισσότερες δυνατότητες ε, του Mini 3 Pro ε, θα με κέρδιζαν. Πάντα στην κατηγορία των Mini, να μην ξεχνάμε και το Mini 2 που αυτή τη στιγμή έχει πέσει αρκετά η τιμή του, αν δεν κάνω λάθος ε, είναι γύρω στα 570 ευρώ που είναι ένα αξιόλογο drone και νομίζω ότι θα καλύψει αρκετούς από αυτούς που θέλουν το drone εντελώς ερασιτεχνικά και να βλέπουν έτσι τον κόσμο από ψηλά. Ανεβαίνοντας κατηγορία αλλά και σε χρήματα θα περάσουμε στην κατηγορία των Air, θα μιλήσουμε για το Air 2S το οποίο θεωρώ ένα πολύ καλό drone, ένα value for money drone που θα καλύψει πάρα πολλούς που δεν του πειράζει και τόσο ε, το μέγεθος που βέβαια σε σχέση με το Mini 3 Pro δεν είναι και τόσο μεγάλες ε, οι διαφορές η σημαντική διαφορά είναι σε ό,τι αφορά το βάρος ξεπερνάει το όριο των 250 γραμμαρίων και περνάμε σε άλλους περιορισμούς ε, πλέον στο πού και πώς ε, θα το πετάξουμε οπότε το R2S, ο διάδοχος του αγαπημένου μου εδώ R2 είναι στα 595 γραμμάρια Έχει χρόνο πτήσης 31 λεπτά Μάξιμουμ ε, ταχύτητα γύρω στα 68 χιλιόμετρα την ώρα Έχει αρκετή αντοχή και είναι αρκετά στιβαρό ε, στους ανέμους ε, Διαθέτει εσωτερική μνήμη 8 GB Έχει πολύ σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το R2 που έχω Είναι ο σένσορας, έχει εσιτήρα μια ίντσας Πολύ σημαντικό έτσι έχει ανάλυση 20MP στη φωτογραφία και μπορεί να τραβάει βίντεο 5.4K στα 30FPS ενώ σε Full HD μας δίνει και την αργή κίνηση, μας δίνει πολλά frames το δευτερόλεπτο, είναι στα 120 Διαθέτει επίσης OcuSync 3, έχει μια μέγιστη εμβέλεια ό,τι αφορά εδώ τη δική μας περιοχή, την Ευρώπη 8 χιλιόμετρα, ονομαστικές είναι βέβαια αυτές οι τιμές πάντα σε περιβάλλον μιας πόλης με έντονες παρεμβολές εννοείται πως είναι δύσκολο να πιάσουμε αυτή την απόσταση έχει εσιτήρες εμποδίων μπρος, πίσω, κάτω αλλά και πάνω, διαφορά και αυτή με το R2 γενικά ένα, θα έλεγα, αν αγόραζα αυτή τη στιγμή drone θα πήγαινα στο R2S Παρόλα αυτά, ε, βασικά να πούμε ότι ε, αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι στα 1.350 ευρώ με το χειριστήριο RCN1. Παρόλα αυτά, βέβαια, μην ξεχνάμε, αναφέρω και την πιο οικονομική, αν και είναι λίγο πιο παλιό σαν ε, drone, πάντως είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το R2 επίσης έχει ε, περισσότερο χρόνο χρονοπτείσιση, είναι στα 34 λεπτά γιατί είναι και κατά κάποια γραμμάρια 25-30 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος ελαφρύτερο. Έχει μισής ίντσας σένσορα, μπορεί να τραβάει 4K στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο και σε Full HD μας δίνει μέχρι 240 καρέ το δευτερόλεπτο. Η τιμή του αυτή τη στιγμή για τη Fly More Combo έκδοση είναι στα 1049, αλλά ενδεχομένως αν μπορέσετε να βρείτε και κάποιο μεταχειρισμένο σε Πολύ καλή κατάσταση! Καλή ώρα το δικό μου, α πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν το πουλάω. Όχι, ε, αλλά επειδή το γνωρίζω και ξέρω πώ το έχω πετάξει και ξέρω την κατάστασή του, είναι σε άριστη κατάσταση και μπορέσετε να το βρείτε αρκετά πιο κάτω από το να το αγοράσετε καινούριο. Παραμένει μια πάρα πολύ αξιόλογη επιλογή. Ανεβαίνοντα κατηγορία, πάμε σε λίγο πιο premium καταστάσεις και ενδεχομένω ε, να τραβήξει τα βλέμματα. Ε, ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά και διοπορίζονται από το βίντεο, την αεροφωτογραφία και τα aerial videos βέβαια και δεν είναι άλλο από, την, ε, από το Mavic 3 Έτσι ένα drone με πάρα πολλές δυνατότητες ε, το βάρος του στα 899 γραμμάρια μέγιστη ταχύτητα γύρω στα 75 χιλιόμετρα την ώρα διαθέτει Hasselblad κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα και αισιτήρα 4 τρίτα αρκετά μεγάλος ησιτήρας, πολύ σημαντικό το μεταβλητό διάφραγμα από 2,8 έως 11. Μπορεί να τραβάει βίντεο 5,1K στα 50 καρέ το δευτερόλεπτο και σε full HD μέχρι 200 καρέ το δευτερόλεπτο. Ενώ μας και αργή κίνηση στα 4K με 120 καρέ το δευτερόλεπτο. Το σημαντικό στο Mavic 3 είναι ότι διαθέτει και ένα δεύτερο φακό, ένα τηλεφακό, ο οποίος είναι μισή σύντσας, έτσι, δηλαδή μας φέρνει πιο κοντά τα πράγματα, πραγματικά όμως, και ο συγκεκριμένος τηλεφακός μπορεί να τραβάει βίντεο 4K στα 50 καρέ το δευτερόλεπτο, διαθέτει αισθητήρε μπρος πίσω πάνω, κάτω, αλλά και πλάγια. Έτσι είμαστε αρκετά καλυμμένοι σε ό,τι αφορά τις αποφυγές εμποδίων και διαθέτει focusing 3+. Εννοείται πως εδώ το budget ανεβαίνει, πλησιάζουμε κοντά τα 2.000 ευρώ. Παρόλα αυτά απευθύνεται σε ανθρώπους, είτε που διαθέτουν αρκετά χρήματα και επομένως σου λέει θα πάρω το καλύτερο που διαθέτει αυτή τη στιγμή η DJI είτε σε ανθρώπους που όπως είπα και πιο πριν είναι επαγγελματίε, διοπορίζονται μέσα από αυτό το drone είναι εργαλείο δουλειά για αυτούς και θέλουν το καλύτερο εργαλείο και την καλύτερη ανάλυση και τις γενικά περισσότερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά το Mavic 3 η DJI μας έχει δώσει και μια δεύτερη εκδοχή του το Mavic 3 Classic το οποίο είναι ίδιο Σχεδόν σε όλες τις δυνατότητες που διαθέτει το πιο ακριβό Με τη μόνη διαφορά της απουσίας του τηλεφακού Έτσι αν κάποιος δεν τον ενδιαφέρει Που βέβαια είναι κάτι αρκετά σημαντικό Παρόλα αυτά αν δεν τον ενδιαφέρει Μπορεί να αποκτήσει το Mavic 3 Classic Σε μια τιμή γύρω στα 1600 ευρώ Με χειριστηριο RCN1 βέβαια. Υπάρχει βέβαια και μια ακόμα κατηγορία που δεν θα την αναλύσουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Παρ' αυτά, αν κάποιο θέλει να μπει στον κόσμο τον FPV, έχει και για αυτόν επιλογέ η DJI με το DJI FPV, αλλά και το Avata, το Cinewhoop Style που έχει βγάλει πρόσφατα η DJI. Έτσι, αν θέλει να νιώσει αυτή την εμπειρία τον FPV και θέλει να δοκιμάσει, έχουμε αυτές τις δύο επιλογές αυτή τη στιγμή από τη DJI. Αρκετές και διάφορες επιλογές λοιπόν όπως είπα και στην αρχή του βίντεο θα πρέπει να αναλογιστούμε αφενός γιατί θέλουμε να αγοράσουμε τον drone τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό, είμαστε παγκελματίες είμαστε χομπίστες, τι χρειαζόμαστε πραγματικά σε δεύτερο χρόνο εννοείται παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το budget μας εννοείται μας περισσεύουν τα χρήματα γιατί όχι να αγοράσουμε το καλύτερο που κυκλοφορεί στην αγορά αυτή τη στιγμή και ε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε που πετάμε συνήθως ε, τον drone μας καθώς ε, αν ε, θέλουμε ένα drone το οποίο να μην έχει τόσους πολλούς περιορισμούς ε, βάσει των νέων κανονισμών Ίσως ε, θέλουμε να πάμε στην σειρά των ε, mini που είναι κάτω από τα 250 γραμμάρια και έτσι ε, γλιτώνουν αρκετούς ε, περιορισμούς αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησα αν κάποιοι από σας σκέφτεστε να αγοράσετε το πρώτο σας drone, ειδικά από την εταιρεία της DJI. Ε, αν είσαι καινούριο στο κανάλι, ρίξε μια ματιά. Αν βρεις το περιεχόμενο ενδιαφέρον, καθώς και το συγκεκριμένο βίντεο, πάτησε like, μην ξεχάσεις, πάτησε και το κουμπί της εγγραφής και μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.